Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε, παιδιά, όσοι ξεκινάτε τώρα, τι βήματα πρέπει να ακολουθήσετε για να κάνετε ένα καλό ίσιωμα. Αρχικά να σας πω ένα tip που εμένα στα πρώτα μου βήματα με βοήθησε αρκετά. Βλέπουμε πολλοί έμπειροι κομμωτές, ξεκινάνε και κάνουν αυτήν εδώ τη χωρίστρα. Και μετά με μικρές οριζόντιες αρχίζουν και χτενίζουν. Θα σας πρότεινα να αποφύγετε αυτήν εδώ τη χωρίστρα. Γιατί δουλεύοντας σιγά σιγά τα μαλλιά, αυτό εδώ το χώρισμα στεγνώνει και πολλές φορές αφήνει ένα κενό. Το οποίο κενό είναι αρκετά δύσκολο για να το καλύψετε και να το ενώσετε όταν είσαστε άπειροι. Τα μαλλιά παίρνουν αυτή την κλίση. Ακόμα και αν τα βρέξετε, δύσκολα κλείνει αυτό εδώ το κενό. Άρα, σας προτείνω να παίρνετε τα μαλλιά σε οριζόντιες χωρίστρες. Να σας πούμε ότι τα μαλλιά πρέπει, πριν ξεκινήσουμε να τα δουλεύουμε, να είναι νοπά. Όχι πάρα πολύ βρεγμένα και να στάζουνε, αλλά ούτε και στεγνά, γιατί πλέον δεν είναι χτένισμα αυτό, συγκαταλέγεται στα φορμαρίσματα. Άρα τα μαλλιά μας πρέπει να είναι νοπά. Εάν θεωρούμε ότι χρειάζεται να βάλουμε κάποιο λαδάκι στις άκρες των μαλλιών ή αφρό για όγκο και κράτημα, ό,τι θεωρήσουμε ανάλογα με την ποιότητα της τρίχας που έχουμε, πριν ξεκινήσουμε το χτένισμά μας, είναι καλό να το προσθέσουμε πριν το χτένισμά μας, αρκεί να έχουμε κρίνει σωστά ότι τα μαλλιά είναι λεπτά, άρα το λαδάκι μας θα πρέπει να είναι ελαφρύ. Ο αφρός μας μπορεί να είναι ένας αφρός για τη ρίζα για να μας δώσει όγκο, να μην είναι πάρα πολύ σκληρός για να χρειάζονται τα μαλλιά να δουλευτούν. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια σωστή διάγνωση πριν βάλουμε το οποιοδήποτε προϊόν. Πάμε λοιπόν τώρα στο σημείο που σας έλεγα πριν, που σας προτείνω. Να κάνετε οριζόντιες χωρίστρες, σε αυτό το σημείο μπορείτε να τις πείτε και οι μικύκλειες. Αυτές οι χωρίστρες, παιδιά, θα σας βοηθήσουν να μην δημιουργούνται τα κενά που σας έδειξα στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό οι χωρίστρες σας να είναι ίσιες, να μην έχουν ζιγζάκ. Έτσι λοιπόν, λίγο ακόμα θέλει. Έτσι λοιπόν, έχουμε και λιγότερα μαλλιά να διαχειριστούμε στα χέρια μας και γλιτώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι που μπορεί, όπως σας είπα και πριν, να μας αφήσει ένα κενό δεξιά και αριστερά. Ξεκινάμε με τα μαλλιά του αφιένα. Και προτείνουμε, μπορώ να έχω μια παύση. Σε αυτό το σημείο προτείνουμε στην πελάτησά μας να σκύψει λίγο μπροστά. Έτσι ο αέρας να φεύγει προς τα έξω. Συνήθως, σε αυτό εδώ το κομμάτι του αφιένα μαζεύονται και τα πιο πολλά φυτράκια. Καλό είναι λοιπόν, σε αυτό εδώ το κομμάτι, η βούρτσα η οποία θα χρησιμοποιήσουμε, να είναι μια βούρτσα η οποία θα είναι πιο λεπτή. Όπως αυτή εδώ. Έτσι λοιπόν, θα μας βοηθήσει να μαζέψουμε όλα τα φυτράκια καλά. Συνήθως, σε αυτό εδώ το κομμάτι του αφιένα, φροντίζουμε να μην δίνουμε πολύ όγκο, δηλαδή να μην δουλεύουμε τα μαλλιά πολλές φορές από κάτω. Γιατί αν τα δουλέψουμε πολλές φορές από κάτω, η τούφα μας θα πάρει όγκο. Κάτι το οποίο δεν θέλουμε για τα μαλάκια του αφιένα, όσο το θέλουμε πιο πολύ για τα μαλάκια που βρισκόνται πιο ψηλά. Θέλω να σας προτείνω, πριν ξεκινήσετε να δουλέψετε τα μαλλιά για να κάνετε το ίσιωμά σας ή οποιοδήποτε χτένισμά σας,
να ξεχωρίσετε πρώτα όσα παιδιά είσαστε δεξιόχειροι, να κρατάτε τη βούρτσα σας στο δεξί σας χέρι και το πιστολάκι στο αριστερό. Αυτό δεν είναι απόλυτο, είναι η πρότασή μου και ο λόγος που σας προτείνω κάτι τέτοιο είναι γιατί η βούρτσα, το χέρι που κρατάει τη βούρτσα συνήθως κάνει περισσότερες κινήσεις. Δουλεύουμε πιο πολύ τα δάχτυλά μας, σηκώνουμε το χέρι, το κατεβάζουμε, μπορεί να το γυρίσουμε ανάποδα σε ένα φλού, ενώ το πιστολάκι συνήθως είναι ακόλουθος της βούρτσας. Πολλά παιδιά μπερδεύονται, επειδή το πιστολάκι έχει το βάρος, θεωρούν ότι πρέπει να το κρατήσουν στο δεξί του χέρι, γιατί αυτό είναι που κάνει τις πιο πολλές δουλειές. Όχι. Καλό θα είναι να το έχουν στο αριστερό του χέρι, γιατί απλά έχει το βάρος και τις πολλές δουλειές τις κάνει η βούρτσα. Άρα λοιπόν, μετά από αυτή την πρόταση, έχω να σας πω ότι ξεκινάμε το ίσιωμά μας. Τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα στα μαλλιά του αφιένα? Έχουμε πει ότι έχουμε βάλει την πελάτησά μας να σκύψει έτσι ώστε να μην καίγεται και εμείς, να μπορούμε να πιάσουμε τα φυτράκια της καλά. Ανοίγουμε το πιστολάκι και πάντα προσπαθούμε ο αέρας να βγαίνει προς τα έξω. Πάντα προσπαθούμε με το πιστολάκι μας ο αέρας να βγαίνει προς τα έξω. Αυτό για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, εάν ο αέρας μας χτυπάει προς την πελάτησά μας, το πιστολάκι χτυπάει προς την πελάτησά μας, πρώτον μπορεί να την κάψει. Δεύτερον, όλα τα φυτράκια που βρίσκονται συνήθως μέχρι εδώ πέρα, ας πούμε, μέχρι αυτό το κομμάτι της τούφας είναι τα περισσότερα φυτράκια, από εδώ έως εδώ, εάν το πιστολάκι μας κοιτάζει προς τα εκεί, θα τα πάει όλα προς τα πίσω. Κάτι το οποίο εμείς δεν το θέλουμε, εμείς θέλουμε τα φυτράκια μας να είναι στρωμένα, να είναι ηλία και να ακολουθούν όλη την υπόλοιπη τούφα. Άρα λοιπόν, έχουμε βάλει την πελάτησά μας στα μαλάκια του αφιένα να έχει σκύψει, για να μην καεί, και το πιστολάκι μας ακολουθεί τη βούρτσα μας. Ακολουθεί. Δεν κάνει ποτέ αυτήν εδώ την κίνηση, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί μπορεί να της κάψει τα μαλλιά, και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ακόμα και αν δεν της τα κάψει, μπορεί να αφήσει μία μπάρα πάνω στα μαλλιά της, η οποία δεν φεύγει καθόλου εύκολα. Λοιπόν, όπως είδατε, σήκωσα τα μαλάκια, τοποθέτησα τη βούρτσα την πιο λεπτή στη ρίζα και το πιστολάκι μου ακολούθησε τη βούρτσα χωρίς όμως να πιέζει επάνω της. Το πιστολάκι μου βρίσκεται πολύ καλά μεταξύ του αντίχειρα και του δίχτυ για να μπορεί να κάνει τις κινήσεις που θέλω και να ακολουθεί τη βούρτσα. Η βούρτσα βρίσκεται στη ρίζα των μαλλιών και με τα δάχτυλα την ρολάρω ώστε να κατέβει προς τα κάτω. Πάμε άλλη μία, σηκώνω τα μαλλιά, τοποθετώ τη βούρτσα στη ρίζα, το πιστολάκι από πάνω και κατεβαίνω. Να σας πω μία ακόμα λεπτομέρεια που όμως είναι πολύ σημαντική. Μία παύση παρακαλώ. Πω παιδιά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθετε να τοποθετείτε σωστά το πιστολάκι στο χέρι σας, να το κρατάτε σφιχτά με τον αντιχειρά σας, έτσι ώστε τα υπόλοιπα δάχτυλά σας να είναι έτοιμα να σας βοηθήσουν σε οποιαδήποτε δουλειά θέλετε. Όπως είδατε, εγώ κάθε φορά που ήθελα να πιάσω την τούφα και να τοποθετήσω τη βούρτσα, το έκανα με το μικρό δαχτυλάκι. Άλλες φορές μπορεί να χρειαστώ και τα υπόλοιπα δάχτυλα για να κάνω κάποιες εργασίες. Άρα είναι σημαντικό πριν ξεκινήσετε δύο πράγματα. Το ένα, με το χέρι το οποίο δουλεύετε πιο συχνά, να κάνετε την εργασία που ρολάρετε τη βούρτσα, και το άλλο, με το χέρι που δουλεύετε λιγότερο, να μάθετε να τοποθετείτε το πιστολάκι σας και να το χειρίζεστε δεξιά και αριστερά με τον αντίχειρο, ώστε να απελευθερώνετε τα υπόλοιπα δάχτυλά σας. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, ξαναδείτε την κίνηση, βάζω το μικρό μου δάχτυλο, σηκώνω τα μαλλιά, τοποθετώ τη μικρή βούρτσα στη ρίζα των μαλλιών και αρχίζω και δουλεύω τις φύτρες.
Ο τρόπος που δουλεύονται τις φύτρες, όπως είπα και πιο πριν, είναι πάντοτε προς τα κάτω. Επίσης, να σας πω ότι ποτέ δεν δουλεύουμε σε ένα ίσιωμα από την αρχή ως το τέλος την τούφα. Αυτό συμβαίνει γιατί? Γιατί τα περισσότερα μαλλιά, όχι μόνο στην κούκλα, σε όλους τους ανθρώπους, βρίσκονται ακριβώς λόγω του ότι υπάρχουν φυτράκια, βρίσκονται πολύ κοντά στο κεφάλι, τα περισσότερα μαλλιά. Είναι δηλαδή ό,τι ξεκινάει από τη ρίζα και μέχρι το μέσο μιας τούφας βρίσκονται τα περισσότερα μαλλιά μας. Άρα, από το μέσο μιας τούφας και κάτω, τα μαλλιά λιγοστεύουν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να ψήσουμε να δουλέψουμε περισσότερες φορές το πάνω κομμάτι, επειδή η τούφα αναγκαστικά είναι πιο παχιά και έχει και φυτράκια τα οποία την ώρα που δουλεύουμε βγαίνουν προς τα έξω, και λιγότερες φορές το κάτω κομμάτι, γιατί το κάτω κομμάτι δεν έχει τόσο πολλά φυτράκια που να μας βγαίνουν προς τα έξω, και επειδή η τούφα μας είναι λιγότερη, δεν θέλει τόσο πολύ να τη δουλέψουμε, γιατί μπορεί να μας ηλεκτριστεί. Και αν ηλεκτριστεί η τούφα μας, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά και όπως πρέπει. Άρα, πιάνω και πάλι με το μικρό μου δάχτυλο την τούφα. Σηκώνω τη ρίζα, τοποθετώ τη βούρτσα στη ρίζα και δουλεύω από τη ρίζα έως το μέσο, και επειδή σε αυτό το σημείο δεν θέλω όγκο, κοιτάζω να έχω τη βούρτσα μου πιο κοντά στο σώμα της πελάτησάς μου. Όταν κρίνω ότι η τούφα μου, με τις φορές που έχω δουλέψει, ανάλογα το μαλλί και την ποιότητά του, αν είναι σγουρό, αν απλά φριζάρι, αν είναι λεπτό, αν είναι χοντρό, μπορεί να χρειάζεται 3, 4 ή και 5 περάσματα από τη ρίζα έως και το μέσο της τούφας μας περίπου. Μόλις θεωρήσω ότι έχω ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι, και αυτό συνήθως συμβαίνει όταν αρχίζει η τρίχα και γυαλίζει. Όταν βλέπουμε μια γυαλάδα στα μαλλιά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο που έχουμε δουλέψει τα μαλλιά μας και πλέον είναι λεία, τότε ξεκινάμε και πηγαίνουμε πιο κάτω. Συνήθως, από το μέσο της τούφας και κάτω, όπως σας είπα, λόγω λιγότερων μαλλιών, δεν χρειάζεται να δουλεύουμε τόσο πολύ. Θέλω επίσης αυτό το στάδιο να σας επισημάνω, παιδιά. Πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να δουλέψουμε καλά τη ρίζα, θέλει εξάσκηση αυτό με τη βούρτσα, και την άκρη. Πολύ συχνά βλέπω παιδιά, όταν έρχεται η ώρα να δουλέψουν την άκρη, να κάνουν αυτό εδώ. Αυτό, παιδιά, όμως δεν είναι άκρη. Αυτό είναι 3-4 δάχτυλα πάνω από την άκρη. Η άκρη που θέλει να δουλευτεί σωστά είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ είναι η άκρη μας. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο πιο δεξιά. Όταν έχουμε να ενώσουμε δύο τούφες, παίρνουμε λίγο και από τη διπλανή τούφα. Όχι πάρα πολύ, λίγο. Ίσα-ίσα για να ενώσουμε. Ομοίως θα κάνουμε και σε αυτή την πλευρά. Προσέχω να μην καίω την πελάτησά μου, να τοποθετώ τη βούρτσα πολύ κοντά στη ρίζα και να τραβάω τα φυτράκια μου προς τα κάτω. Φροντίζω να ρολάρω τη βούρτσα μου, ώστε να χτενίζονται πολύ καλά τα φυτράκια. Και όσο βρίσκομαι κοντά στη ρίζα, οι φορές που δουλεύω είναι περισσότερες από όσο απομακρύνομαι, γιατί πολύ απλά εδώ έχω περισσότερο όγκο. Όταν τα μαλλιά μας έχουν αρχίσει και γυαλίζουν, τότε σημαίνει ότι έχουν δουλευτεί καλά. Πάμε τώρα πιο πάνω.
θέλω να σας πω και σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές βλέπω παιδιά τα οποία κατεβάζουν. Προσέξτε πώς κρατάω το πιστολάκι μου, παρότι έχω τη βούρτσα στα χέρια και το πιστολάκι, μπορώ και κατεβάζω την τούφα. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να μάθετε να δουλεύετε με το πιστολάκι στα χέρια σας και τη βούρτσα, γιατί αυτό είναι κάτι που σας κερδίζει χρόνο. Από το να το τοποθετείτε το ένα πράγμα και το άλλο για να πάρετε χωρίστρες. Είναι πολύ πιο γρήγορο και λεπτά που μαζεύονται μέσα στο τέλος της ημέρας μιας κουραστικής δουλειάς, τα οποία τα κερδίζετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχω μπλοκάρει με τον αντίχειρά μου το πιστολάκι μου, τα υπόλοιπα δάχτυλά μου είναι ελεύθερα, να με βοηθήσουν να κάνω τη δουλειά μου. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση που άνοιξα και συνεχίζω λέγοντάς σας ότι πολλά παιδιά την ώρα που πάνε στο επόμενο χώρισμά τους χωρίζουν αυτά εδώ τα μαλάκια και πέφτουν αυτά εδώ τα μαλλιά πάνω στα υπόλοιπα. Αυτό παιδιά είναι λάθος, δεν πρέπει να γίνεται. Και ο λόγος? Επειδή αυτά εδώ τα μαλλιά είναι μαλλιά τα οποία είναι βρεγμένα. Πράγμα που σημαίνει, όταν το βρεγμένο μαλλί πέσει πάνω στο στεγνό, το στεγνό θα πάρει υγρό. Θα χαλάσουμε μόνοι μας την ίδια δουλειά που εμείς φτιάξαμε. Θα αρχίσει να παίρνει υγρασία και να φουντώνει. Και δυστυχώς το πρώτο πράγμα που θα φουντώσει, γιατί είναι πιο ευαίσθητο, είναι τα φυτράκια μας. Θα αρχίσει η τρίχα να παίρνει υγρασία από τα πάνω μαλλιά και να φουντώνει. Θα μου πείτε, θα την ψήσω. Ναι, αλλά τι γίνεται όμως όταν τη δουλεύουμε? Όταν πέφτει ένα μέρος μαλλιού πάνω σε αυτά και εσείς θέλετε να τη δουλέψετε και θέλετε να τη δουλέψετε πολλές φορές και έτσι για να ενώσετε, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, τι γίνεται? Γιατί δεν μπορείτε να ενώσετε το ενδιάμεσο, δηλαδή για να σας βοηθήσω. Έχει πέσει η τούφα, τα έχετε μπερδέψει με τα από κάτω, τυχαία, δεν τα έχετε ξεχωρίσει καλά-καλά, αναγκαστικά παίρνετε και λίγα στεγνά. Τι γίνεται λοιπόν όταν παίρνεις λίγα στεγνά? Όταν δουλεύουμε από κάτω για να δώσουμε όγκο ή γιατί θέλουμε να στεγνώσουμε και εδώ υπάρχει ήδη στεγνωμένο μαλλί, πολύ λογικό είναι κάποια στιγμή αυτό το μαλλί που θα δουλευτεί περισσότερες φορές να ηλεκτριστεί. Θέλουμε να αποφύγουμε τον ηλεκτρισμό. Όταν τα μαλλιά δουλεύονται παραπάνω από όσο πρέπει, είτε γιατί παίρνουν παραπάνω θερμότητα, είτε γιατί νιώθουν το άγγιγμα της βούρτσας παραπάνω, ηλεκτρίζονται. Ο ηλεκτρισμός είναι κάτι το οποίο δεν μας βοηθάει να κάνουμε ίσιωμα ή οποιοδήποτε άλλο χτένισμα. Άρα από τα πρώτα πράγματα που θέλουμε να αποφύγουμε είναι να ηλεκτριστούν τα μαλλιά. Έτσι λοιπόν, για να μην χαλάσουμε τη δουλειά μας, είτε γιατί θα έχει υγρασιαστεί από κάτω τούφα, είτε γιατί αν την ξαναπάρουμε και την ξαναδουλέψουμε και τη ξαναδώσουμε θερμότητα μπορεί να ηλεκτριστεί, το ιδανικότερο είναι να χωρίζετε τα μαλλιά σε τούφες. Θα το ξαναπεράσω εγώ άλλη μία για να είμαι σίγουρη ότι δεν έχουν νοτιστεί. Αρχίζω λοιπόν και τώρα θα κατεβάσω μικρές τουφίτσες. Δεν έχω χωρίσει τα μαλλιά μου όπως βλέπετε. Η χωρίστρα μου είναι οριζόντια και παίρνω την πρώτη μου τούφα. Φροντίζω η χωρίστρα μου να είναι πάντοτε ίσια. Για ποιο λόγο? Συνήθως οι πελάτες μας θέλουν να έχουν έναν όγκο στη ρίζα. Αν η τούφα μας λοιπόν είναι έτσι, έχει αυτό εδώ, μπερδεμένο δηλαδή χώρισμα,
ξεμπερδεύω την τούφα πριν χτενίσω, τοποθετώ σωστά τη βούρτσα, τι θα συμβεί, ακόμα και αν δουλέψω από κάτω. Και από πάνω. Προσπαθώντας να δώσω όγκο, δεν θα πάρει ποτέ το σωστό όγκο. Γιατί? Γιατί αυτή η τούφα που θα έδινε τον όμορφο όγκο βρίσκεται κάπου πιασμένη πάνω. Άρα οι χωρίστρες που θα παίρνω, είτε κυκλικές είτε ευθείες, όπως και να είναι, πρέπει να είναι ίσιες. Δεν πρέπει να έχουν τέτοια ζιγζάκ. Γιατί στραβώνει η τούφα την ώρα που δουλεύετε και δεν παίρνει ποτέ τον όμορφο όγκο που πρέπει. Άρα φροντίζουμε οι χωρίστρες μας πάντοτε να είναι ίσιες. Εφόσον έχω ανέβει από τα μαλάκια του αφιένα όπου βρίσκονται και οι περισσότερες φύτρες, έχω δει που βρίσκε, ποιο είναι το μήκος των μαλλιών μας και έχω πάρει την ανάλογη βούρτσα για το μήκος των μαλλιών που θέλω. Για να δουλέψουμε σωστά τα μαλλιά, πρέπει η τούφα που θα έχουμε να μην ξεπερνάει σε μήκος το μήκος της βούρτσας μας. Πρέπει δηλαδή τα μαλλιά τα οποία δουλεύουμε να βρίσκονται στο κέντρο της βούρτσας μας. Σε αυτό το στάδιο που θέλουμε να δουλέψουμε και θέλουμε να δώσουμε όγκο, όχι όπως τα φυτράκια που τα έχουμε πατημένα από το κάτω, πλέον ξεκινάμε και δίνουμε και όγκο στις ρίζες. Ξεμπερδεύουμε την τούφα με τη βούρτσα μας πριν ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Χωρίζουμε τα ήδη δουλεμένα με τα πάνω σωστά. Κοιτάξτε πώς το μικρό μου δάχτυλο βοηθάει και πιάνει την τούφα. Σηκώνουμε καλά την τούφα μας και τοποθετούμε στις ρίζες τη βούρτσα. Έτσι λοιπόν έχουμε χτενίσει καλά με τη βούρτσα την τούφα μας και ξεκινάμε να ρολάρουμε για να χτενίσουμε τα φυτράκια και να δώσουμε όγκο μέχρι το μέσο της τούφας όπου βρίσκονται και τα πιο πολλά μαλλιά. Ο αντίχειρας πάλι είναι βοηθητικός σε αυτό το σημείο. Μας κρατάει τα μαλλιά σταθερά πάνω στη βούρτσα. Ο αέρας από το πιστολάκι κοιτάζει τη ρίζα και προς τα πάνω, έτσι ώστε να μην καίγεται η πελάτησά μας. Τη ρίζα και προς τα πάνω. Και αφού έχουμε δώσει τον όγκο, πάλι ελαφρώς για να συνεχίσουμε να δίνουμε όγκο και να δουλεύουμε καλά τα μαλλιά, την τούφα μας τη δουλεύουμε προς τα πάνω. Εφόσον αρχίζω και βλέπω αυτή τη γυαλάδα στην τούφα μου και θεωρώ ότι η τούφα μου είναι τάξη, σιγά σιγά ξεκινάω να δουλεύω προς τα κάτω. Όταν δουλεύω προς τα κάτω, πάλι για να μην ηλεκτριστούν τα μαλλιά, δεν τα αφήνω, δεν δουλεύω έτσι και να τα αφήσω να πέσουν. Γιατί πάλι τα μαλλιά μπορεί να ηλεκτριστούν, κάτι το οποίο και δεν θέλουμε. Άρα, όταν βρισκόμαστε στο μέσο της τούφας, ξεκινάμε και κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Ξεκινάμε και κατεβαίνουμε. Πάμε λοιπόν παιδιά και πάλι. Όσο πιο πολύ ρολάρουμε τη βούρτσα μας, τόσο πιο καλά χτενίζουμε τα μαλλιά. Με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε τα λέπια και λιένεται η τούφα. Πάμε και στην άκρη, όπου άκρη είναι εδώ. Αυτό εδώ το σημείο. Πολύ καλά. Πάμε τώρα στη διπλανή τούφα. Έχω τοποθετήσει τη βούρτσα
ανάμεσα στο δίχτυ και στον αντίχειρα και μου έχει ελευθερώσει όλα τα υπόλοιπα δάχτυλα. Έχω τοποθετήσει το πιστολάκι μου ανάμεσα στο δίχτυ και στον αντίχειρα και μου αφήνει ελεύθερα τα υπόλοιπα δάχτυλα. Έχω οριζόντιο χώρισμα με αποτέλεσμα να μην μου δημιουργηθεί στη μέση χώρισμα που τώρα μετά από τόση ώρα θα μπορούσε λογικά να έχει ανοίξει. Και φροντίζω η χωρίστρα μου να είναι όσο γίνεται πιο ίσια. Για να μπορέσω να πάρω, παιδιά, ίσιες χωρίστρες, αυτό που χρειάζεται είναι να παίρνω τα χωρίσματά μου κοντά στο κεφάλι της πελάτης σας. Όταν τα χωρίσματα τα παίρνω και είναι κοντά στο κεφάλι της πελάτης σας, τότε συνήθως βγαίνουν και πιο ίσια. Όταν τα χωρίσματα τα παίρνω από μακριά, δηλαδή αυτή εδώ την κίνηση, δυσκολεύονται τα χωρίσματα να είναι ίσια. Ξεχωρίζω και πάλι τα κάτω με τα πάνω μαλλιά. Φροντίζω τα μαλλιά που θα είναι να δουλέψω να χωράνε μέσα στη βούρτσα μου. Και όταν είμαι σε μια διπλανή τούφα, έχω στο μυαλό μου να ενώσω κιόλας τη μία τούφα με την άλλη, εφόσον πρώτα έχω ξεκινήσει να δουλεύω. Χτενίζω την τούφα μου καλά, να δουλέψω σε ίσια μαλλιά. Έχω ασφαλίσει την τούφα στο μικρό δαχτυλάκι και τον παράμεσο. Έχω σηκώσει τη βούρτσα, τον πιστολάκι, έχω τοποθετήσει τη βούρτσα στη ρίζα και με τον αντίχειρά μου, εφόσον το χέρι μου βρίσκεται πολύ κοντά στις τρίχες της βούρτσας, με τον αντίχειρά μου ασφαλίζω την τούφα μου ώστε να μπορέσω να τεντώσω τα μαλλιά και τα φυτράκια τα οποία είναι και πιο δύσκολα. Το σημείο, όπως είδατε, δούλεψα περισσότερες φορές από τη ρίζα έως το μέσο των μαλλιών και λιγότερες φορές από το μέσο των μαλλιών και κάτω, και σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο πρέπει να ενώσω το άνοιγμα που δημιουργήθηκε μεταξύ της μίας και της άλλης της τούφας. Αυτό το κάνουμε κάθε φορά καινούργια τούφα. Το πιστολάκι μας ποτέ δεν πιέζει τη βούρτσα μας, απλά την ακολουθεί και με τον αντίχειρα και τα δάχτυλα προσπαθούμε να ρολάρουμε τη βούρτσα. Βλέπετε, παιδιά, ότι λίγο αν δουλευτούν παραπάνω τα μαλλιά από όσο πρέπει, αρχίζουν και ηλεκτρίζονται. Σας ξαναθυμίζω ότι μαλλιάκια τα οποία ηλεκτρίζονται, δύσκολα δουλεύονται. Θα σας κάνω λοιπόν ακόμα μία τούφα, να τελειώσω λίγο τη σειρά μου. Να σας πω δύο πράγματα που επίσης τα θεωρώ σημαντικά. Πολλές φορές, κυρίως σε πλεϊνά σημεία, τώρα δεν συνέβη εδώ, τα μαλλιά μας παίρνουν μια κατεύθυνση λίγο αριστερά
ή λίγο δεξιά, ανάλογα πώς θα είναι το κλάμερ μας ή ανάλογα πώς είναι η φύτρωση των μαλλιών. Να σας πω σε αυτό το κομμάτι ότι ανάλογα το πώς θα είναι η τούφα μας, δηλαδή αν η τούφα μας, ας δώσουμε ένα παράδειγμα ότι γέρνει αριστερά, έχει αυτήν εδώ την κλίση. Εμείς για να μπορέσουμε να τη φέρουμε σε μια ίσια πορεία, θα πρέπει να τη δουλέψουμε από την αντίθετη φορά. Εγώ επειδή δεν το έκανε και την τράβηξα, οι επίτηδες για να σας το δείξω, τις άλλαξα κατεύθυνση. Σε αυτό όμως που δημιουργήθηκε, σε αυτό εδώ ακριβώς το κομμάτι, μπορώ να σας δείξω αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι εφόσον η τούφα μου σε αυτό εδώ το κομμάτι πάει πλέον δεξιά, εγώ για να τη φέρω σε μια ευθεία κατεύθυνση θα τη δουλέψω αντίθετα. Και έτσι η τούφα έρχεται και πάλι στην ευθεία της. Θυμηθείτε, ξεμπερδεύουμε τα μαλλιά καλά. Και βοηθάει λίγο το τρίποδο εδώ της κούκλας. Και παίρνουμε χωρίστρες κοντά στο κεφάλι για να είναι σωστές. Φροντίζουμε τα μαλλιά μας να μην ξεπερνάνε το μήκος της βούρτσας μας. Εκτενίζουμε την τούφα μας, τοποθετούμε στη ρίζα, ο αέρας προς τα πάνω για να δώσουμε όγκο. Βλέπετε ότι το δεξί το χέρι, επειδή είναι αυτό που συνήθως δουλεύω περισσότερο, μπορεί και κάνει παραπάνω κινήσεις. Δηλαδή, κοιτάξτε, μπορεί να μου μπλοκάρει τα μαλλιά την ώρα που σηκώνω τη βούρτσα προς τα πάνω με το δίχτυ. Μπορεί να μου μπλοκάρει τα μαλλιά την ώρα που κατεβάζω τη βούρτσα με τον αντίχειρα. Και το χρειάζομαι γιατί πρέπει να μου τεντώσει την τούφα καλά. Δουλεύουμε τα μαλλιά όταν βρίσκονται στη ρίζα περισσότερες φορές. Χρησιμοποιούμε το μικρό μας δάχτυλο για να μαρκάρουμε την τούφα μας. Το πιστολάκι έχει πάντοτε μία κατεύθυνση που να μην κοιτάζει το κεφάλι της πελάτησάς μας ή εμάς. Να κοιτάζει πάντοτε προς τα έξω. Εντάξει παιδιά. Για να δώσω όγκο. Και να ψήσω τις φύτρες. Το πιστολάκι ακολουθεί. Το δεξί χέρι ρολάρει την βούρτσα. Και εφόσον έχω κρίνει ότι τα μαλλιά μου έχουν δουλευτεί καλά στη ρίζα και στο μέσο, σιγά σιγά κατεβαίνω. Το πιστολάκι δεν πιέζει τη βούρτσα, απλά την ακολουθεί. Η βούρτσα ρολάρει μέσα στην τούφα για να μπορέσει να ψήσει τα μαλλιά καλά, να λιάνει τα λέπια
της τρίχας και τα δουλεύω λίγο παραπάνω στις άκρες που και πάλι φριζάρουν. Αυτά ήταν τα βασικά πράγματα που είχα να σας πω, παιδιά, σε σχέση με ένα καλό ίσιωμα. Αρχικά, να μάθετε να δουλεύετε τη βούρτσα σας καλά, η κίνηση είναι αυτή, σας προτείνω στο σπίτι να κάνετε αυτή την εξάσκηση, να μάθετε να δουλεύετε το χέρι σας και το πιστολάκι σας σωστά, να μαρκάρετε σωστά το πιστολάκι μεταξύ του αντίχειρα και του δείχτη, ώστε να σας αφήνει τα δάχτυλά σας ελεύθερα. Να ξέρετε ότι όπου υπάρχουν πολύ έντονα φυτράκια, όπως τον αφιένα, καλό είναι να χρησιμοποιούμε μια βούρτσα η οποία είναι πιο μικρή, για να μας κρατάει τα φυτράκια. Περισσότερες φορές δουλεύουμε τη ρίζα μέχρι το ένα μέρος των μαλλιών μας, γιατί εκεί βρίσκεται ο περισσότερος όγκος των μαλλιών μας, λόγω του ότι έχουμε τις φύτρες, και λιγότερο κάτω. Όταν τα φυτράκια μας, όταν η τούφα μας είναι καλά ψημένη, καλά δουλεμένη, γυαλίζει. Και όταν μας κάνει μία κλίση το μαλλί δεξιά, εμείς θα τη δουλέψουμε αριστερά. Όταν η κλίση των μαλλιών που μας βγει από το κλαμεράκι ή από τον τρόπο που έχουμε δουλέψει μας πάει αριστερά, εμείς για να το ισιώσουμε αυτό το κομμάτι θα το δουλέψουμε δεξιά. Να σας πω επίσης κάτι που δεν το ανέφερα στην αρχή, ότι πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της τάσης του σώματός σας. Δηλαδή, δεν έχω να δουλέψω μία τούφα εδώ, στο κέντρο των μαλλιών, και εγώ θα βρίσκομαι εδώ. Αυτό θα μου τη στραβώσει την τούφα. Το σώμα μας βρίσκεται πάντοτε απέναντι από την τούφα μας. Αν η τούφα μου είναι στο κέντρο, είμαι και εγώ στο κέντρο. Αν η τούφα μου βρίσκεται στο πλάι, είμαι και εγώ στο πλάι. Άρα κάθε φορά ακολουθούμε το που βρίσκεται η τούφα μας. Και δεν περιμένουμε, δεν τραβάμε την τούφα στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Εμείς πηγαίνουμε στο σημείο που βρίσκεται η τούφα μας. Εδώ. Και προς το τέλος ενώνουμε τη μία τούφα, την παλιά τούφα που ήδη έχουμε δουλέψει, με την καινούρια. Λέω προς τα τέλος, γιατί να σας θυμίσω, δεν θέλουμε να ηλεκτρίσουμε τα μαλλιά. Δεν θέλουμε να τα δουλέψουμε παραπάνω και να ηλεκτριστούν. Θέλουμε απλά να ενώσουμε τις δύο εργασίες, την προηγούμενη με τη νέα. Αυτά. Ελπίζω να σας βοήθησα.